Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Θα σου πω ένα μόνο. Παγκόσμιους ρεκόρντμεν. Αυτό τώρα ρεκόρ Guinness. Ναι. Ναι. Κάμψεις, δίδυμες κάμψεις, δηλαδή λειτουργούν σαν δίδυμο, αχτύπητο δίδυμο. Πώς το κάνουν, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα? Εμένα ρωτάς, να τους ρωτήσουμε. Να τους ρωτήσουμε. Και πώς κάνουν τις κάμψεις, δίδυμες, και πώς γίνεται να έχουν το ρεκόρ και να καταρρύπτουν το ρεκόρ του εαυτού τους. Εγώ πιστεύω ότι το μυστικό είναι δουλειά, 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 αλλά θα ρωτήσουμε και να καλησπερίσουμε. Μαζί μας είναι ο κύριος Απόστολος Δέρβας. Πολύ καλησπέρα. Αθλητής φυσικής κατάστασης, κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ Guinness. Και ο κύριος Γιώργος Κοτσιμπός. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Αθλητής φυσικής κατάστασης, κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, ρωτάει εδώ η Μέρη πώς γίνεται. Η συγκεκριμένη άσκηση είναι, θα λέγαμε, μια πολύ πιο δύσκολη παραλλαγή από μια απλή κάμψη. Στις απλές κάμψεις τα πόδια ακουμπάνε στο πάτωμα. Και ανεβοκατεβάζεις τα χέρια σου 90 μοίρες και τα τεντώνεις. Σε αυτή την κάμψη συμμετέχουν δύο αθλητές, οι οποίοι πρέπει να ακουμπάνε τις παλάμες ή τις γροθιές ανάλογα την άσκηση, τη δίδυμη κάμψη στο έδαφος, και μόνο αυτά τα μέρη του σώματος να ακουμπάνε κάτω. Τα πόδια βρίσκονται στις πλάτες του συναθλητή. Ο ένας τα βάζει στις πλάτες του αλλού. Μάλιστα. Η περιγραφή συμμετέχουν. Είναι σαν να εμφανίζονται δύο άνθρωποι από το πουθενά και να λένε θα πάμε να κάνουμε δίδυμες κάμψεις. Δεν είναι βέβαια ακριβώς έτσι. Συγγνώμη τώρα, μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι, γιατί οι κάμψεις είναι από τις δυσκολότερες ασκήσεις που υπάρχουν στο γυμναστήριο. Μην τρελαθούμε τελείως τώρα. Στη γυμναστική αυτό είναι από τα δυσκολότερα. Εσάς πώς σας ήρθε να το κάνετε? Και μάλιστα δίδυμο. Ήταν καταρχάς ιδέα του Γιώργου. Ήταν σύλληψη του Γιώργου. Οι δίδυμες κάμψεις ήταν κάτι το οποίο το προσπαθούσε αρκετό καιρό. Α, όχι, εδώ βλέπουμε τις απλές. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ που είχα κάνει το 2020 σε κάποια άλλη παραλλαγή κάμψεων, τις πεζοναυτικές. Αυτές είναι οι πεζοναυτικές. Ναι, ήταν 64 το λεπτό. Το λεπτό? Ναι. Ναι. Αυτό το ρεκόρ μου το έχει σπάσει ένας Ινδός. Ένας Ινδός, ναι. Αυτό ήταν το πρώτο σου ρεκόρ. Το πρώτο, ναι. Το 2020. Το 2020. Ιδώς, το κάναμε το μοναδικό που μου έχουν σπάσει, όλα τα άλλα ισχύουν. Όλα τα άλλα ισχύουν. Απόστολε, κάτι, ναι. Ναι, είναι το σημαντικό με τα ρεκόρ Guinness είναι ότι μπορεί να μην έχουν την έγκλη των επίσημων παγκόσμιων ρεκόρ των ομοσπονδιών Στίβου, αλλά υπάρχει πάλι ανταγωνισμός από όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, μπορεί να εμφανιστεί ένα δίδυμο αύριο από την Ταϊλάνδη που να έχουν ίδια σωματοδομικά χαρακτηριστικά, ίδιο βάρος, ίδια μήκη στο σώμα τους και στα χέρια τους, και να μπορέσουν να ταιριάξουν καλύτερα και από εμάς και να σπάσουν τα ρεκόρ που έχουμε θέσει. Τα ρεκόρ ούτως ή άλλως είναι για να καταρρύπτονται. Έτσι, για να είναι πρόκληση για τον επόμενο που θα μπορέσει να τα ξεπεράσει. Απλώς εμείς έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό, σχετικά μακριά από τον ανταγωνισμό, εξού και έχουμε αυτή τη στιγμή τρία εν ενεργεία παγκόσμια ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, να πούμε τα τελευταία σας ρεκόρ Guinness είναι, για πείτε μας λίγο. Είναι δίδυμες κάμψεις σε παλάμες, διαδοχικές, με 51. Τώρα κάναμε τις διαδοχικές δίδυμες κάμψεις με γροθιές, αλλά και τις δίδυμες κάμψεις στο λεπτό. Πάλι σε γροθιές. Το Guinness, όταν είναι πολύ δύσκολη άσκηση, εκτός από το λεπτό που το κάνει άσκηση ταχυδύναμης, βάζει μια άλλη παράμετρο που λέει διαδοχικές κάμψεις. Δηλαδή είναι κάποιες τόσο δύσκολες ασκήσεις που θεωρεί ότι μπορεί να μην βγάλεις καν λεπτό. Και το κάνει. Ναι, 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 ναι. Και λέει πόσες διαδοχικές μπορείς να κάνεις. Θα σου βγουν στα 40 δευτερόλεπτα. Αυτή η άσκηση είναι από αυτές. Εμείς το έχουμε σπάσει το ρεκόρ και στις διαδοχικές και στο λεπτό. Και το Γενάρη μας πέρασε, είχα κάνει και ένα ατομικό ρεκόρ με τις περισσότερες κάμψεις πάνω σε ιατρικές μπάλες με 100. Ναι, το θυμόμαστε αυτό. Το τελευταίο αυτό. Το προηγούμενο που είδαμε ήταν το 20, το είπαμε. Από ρεκόρ σε ρεκόρ πάτε. Ναι. Τη συγκεκριμένη άσκηση, εγώ θα τη χαρακτήριζα για να καταλάβει κανείς τις δυσκολίες, είναι σαν να κάνεις μια κάμψη και να κουβαλάς ένα λάστιχο τρακτέρ στην πλάτη σου. Για σκεφτείτε ότι είμαστε γύρω στα 60 κιλά ο καθένας. Ο ένας έχει τα πόδια του στην πλάτη του αλλού, άρα σηκώνουμε το συνδυαστικό βάρος. Είναι αυτό ακριβώς το βίντεο που βλέπουμε τώρα. Είναι η κάμψη σε παλάμες, 51 διαδοχικές επαναλήψεις. Πρέπει να φτάνει στις 90 μοίρες οι αγκώνες. Οι αγκώνες είναι στις 90 μοίρες. Και η έκταση, να τεντώνει το χέρι. Ναι. Εκεί φανταζόμαστε η επιτήρηση στο Guinness είναι πάρα πολύ αυστηρή, έτσι δηλαδή. Ναι. Είναι αυστηρή. Καταρχάς τα αποδεικτικά στοιχεία έχουν να κάνουν με μαρτυρίες αυτοκτών μαρτύρων που πρέπει να έχουν πτυχία γυμναστή, και μετά υπάρχουν τρεις λήψεις βίντεο, μία από την ευθεία του ενός αθλητή, ας πούμε τη δική μου, μία από την ευθεία του Γιώργου και μία στο πλάι, ώστε να φαίνονται όλα τα σημεία, ότι δεν ακουμπά κάτι στο έδαφος, ώστε να βοηθήσει με τη βαρύτητα, ας πούμε.
Με λίγα λόγια, θέλει χρονομετρητές, ναι, γυμναστές για μάρτυρες και ειδικούς μάρτυρες, specialized witnesses, έτσι. Θέλει σκηνοθέτη να πιάσει τρία πλάνα και τα οποία θα στείλουμε, θα είναι και στο 50% για να πιάσουν οι δύο ανεξάρτητες επιτροπές, να τα κοιτάξουν ένα-ένα, μία-μία την επανάληψη για να δουν αν η κάθε μία είναι σωστή για να τη μετρήσουν. Αρκεί να πω ότι το 80% των αιτήσεων που στέλνονται στον οργανισμό του Κίνας κόβονται. Βέβαια. Τουλάχιστον την πρώτη φορά, γιατί υπάρχουν διορθώσεις μετά και ναι, επανυποβάλλεις. Ναι. Είναι απίστευτο. Αυτές τώρα είναι με παλάμι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτές δεν επιβαρύνουν, ναι, τα χέρια, δεν επιβαρύνονται τα χέρια. Επιβαρύνονται, ναι, διάφορα σημεία. Η μέση, η ώμη, ο αφιένας. Είναι διάφορα σημεία τα οποία μαρτυράνε κάθε στιγμή τι έχεις κάνει λάθος. Mm. Γιατί η παραμικρή λάθος κίνηση σίγουρα θα δημιουργήσει ένα πόνο. Και από την άλλη, πού πρέπει να εστιάσεις ώστε να ενδυναμώσεις. Εάν δεις ότι στον κορμό, στη μέση, στους ραχιαίους, στους χιλιακούς υπάρχει ενόχληση, πάει να πει ότι εκεί έχεις ένα αδύναμο σημείο και πρέπει να το δουλέψεις. Τι παραπάνω έχει αυτή η άσκηση από την απλή κάμψη? Θέλει να είναι σφιχτός όλος ο κορμός. Δηλαδή ουσιαστικά γυμνάζει ραχιαίους, γυμνάζει χιλιακούς, γυμνάζει τον κορμό μέχρι και τα πόδια. Εκτός από τα πλεονεκτήματα που δίνει κάθε άσκηση κάμψης για τρικέφαλα, στήθος και ώμο. Δηλαδή, αν κάνεις αυτό, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή την άσκηση? Δεν μπορείς να αρχίσεις με αυτήν. Πρέπει να αρχίσεις από κανονικά push-ups, να κάνεις πιο δύσκολα push-ups, να κάνεις ίσως push-ups με κάποιο vest με βάρος στην πλάτη σου και ύστερα να φτάσεις σε αυτήν και αν τα καταφέρεις. Mm-hmm. Άρα δεν ξεκινήσατε να κάνετε? Όχι, αυτό. Όχι, δεν γίνεται. Mm-hmm. Πρέπει να κάνεις χρόνια. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Okay. Να κάνεις χρόνια και πρέπει να βρεις και δύσκολα. Και πρέπει να βρεις και ένα σώμα το οποίο να είναι αντίστοιχο με το δικό σου. Δηλαδή, ο Γιώργος να βρει βάρος. Στα ίδια κυβικά δηλαδή. Ναι, ναι. Εγώ δεν μπορώ να σηκώσω ένα που να 50 φορές, ένα που να είναι 100 κιλά. Να ρωτήσω κάτι, χρειάζεται κάποιο σημείο του σώματός σας να είναι λίγο πιο δυνατό ή πρέπει να είναι ισορροπημένο, δηλαδή π.χ. τα χέρια να έχουν περισσότερη δύναμη, δηλαδή γυμνάζεται κάτι περισσότερο, ή είναι όλο ισορροπημένο κορμό, τα χέρια, τα πόδια? Εμφανίζονται απαιτήσεις σε διαδοχικά σημεία. Δηλαδή, νομίζεις ότι έχεις δουλέψει πάρα πολύ τους ώμους και ξαφνικά βλέπεις ότι στους ραχιαίους έχεις μια αδυναμία και αυτό σε κάνει να λυγίζεις, να κρεμάς. Θα σας πω συγκεκριμένα. Ο Αποστόλης πιο πολύ χρειαζόταν να είναι τρικέφαλα, γιατί όταν κάνει τις κάμψεις και βρίσκεται από πάνω από μένα, τα χέρια του είναι λίγο πιο κλειστά από τα δικά μου. Εμένα που είναι πιο ανοιχτά, χρειάζεται παραπάνω στήθος, αλλά και λίγο πιο γερό κορμό για να μην λυγίσει μέση μου από το βάρος που είναι από πάνω μου. Ο καθένας έχει τα δικά του. Τα δικά του. Φοβερό. Και τώρα που έχετε καταρρύψει τα ρεκόρ, το ράψε από τα άλλα, τι θα κάνουμε? Θα καταρρύψουμε κι άλλα. Α, δεν θέλετε να το γυρίσετε σε καμιά άλλη άσκηση, ας πούμε τώρα? Να σας πω, πάντα υπάρχουν ιδέες για άσκησεις. Α, γιατί κάτι λοιπόν, κατάλαβα. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ και είμαι σίγουρος ότι έχουμε παραπάνω από αυτό που κάναμε. Πήγαμε συντηρητικά για να μας κόψουν. Α, πήγατε συντηρητικά? Ναι. Θεωρώ ότι δυνητικά μπορούμε να φτάσουμε το 50 και σε αυτή την άσκηση. Στις γροθιές μιλάμε τώρα. Στις γροθιές. Mm-hmm. Στο λεπτό, όχι στις συνεχόμενες, είναι λίγο δύσκολο έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μετά ούτως ή άλλως έχουμε και ατομικούς στόχους. Εγώ ίσως κάνω κάτι άλλο. Ο Αποστόλης είναι πολύ καλός μαραθωνοδρόμος. Α, πάρει... ναι, λοιπόν, ναι, ήθελα να έρθω σε αυτό. Ο Αποστόλης λοιπόν. Δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Είναι μόνο αυτό. Είναι μαραθωνοδρόμος. Έχει κάνει και εκεί τρομερές επιδόσεις. Ναι, τρομερές δεν τις λέμε τώρα. Εντάξει, και μόνο να πάρεις μέρος στο μαραθώνιο της Αθήνας είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και είχε και καλό πλασάρισμα και έκανε και σε αυτή την ηλικία που είναι ατομικό ρεκόρ. Μα το είδα εγώ, γι' αυτό ρωτάω. Σε 10 μέρες είναι ο μαραθώνιος Θεσσαλονίκης, όπου τώρα ολοκληρώνω την προετοιμασία μου. Θα έχω μια συμμετοχή εκεί. Ελπίζουμε για κάτι καλό. Το ατομικό μου ρεκόρ είναι 3 ώρες 18 λεπτά. Ελπίζω να το βελτιώσω. Δεν είναι κάποια κοσμογονική επίδοση, αλλά για τα 46 μου χρόνια, για παράδειγμα, μου έδινε πρόκριση στο μαραθώνιο της Βοστόνης, που για εμάς τους δρομείς είναι ορόσημο. Είναι ο κορυφαίος. Ναι, είναι όνειρο ζωής. Εκεί ποιο είναι το μυστικό στο μαραθώνιο, γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τις δίδυμες κάμψεις ή την καλλιστενική? Οι μεγάλες αποστάσεις είναι καθαρά θέμα λογικής και σκέψης. Είναι διαχείριση όλου του σώματος. Τρέχεις, θεωρούμε ότι τρέχεις με τα πόδια, δεν τρέχεις με τα πόδια. Αλλά... τρέχεις με όλο το σώμα σου, τρέχεις με τη σκέψη σου και την υπομονή σου. Πρέπει να συνέχεια να διαχειρίζεσαι αυτό που σου λέει, εντάξει, σταμάτα. Είναι 10 χιλιόμετρα. Ναι, αλλά σήμερα πρέπει να κάνω 20. Σήμερα πρέπει να κάνω 25. Και ο μαραθώνιος είναι 42. Τα 10 χιλιόμετρα δεν θα του πουν κάτι του μαραθωνίου. Είναι μια προπόνηση διάρκειας. Θέλω να πω εδώ πέρα ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η προπόνηση. Αυτό που λένε ότι έχεις έφεση σε κάτι. Ναι, έχουμε έφεση σε κάτι, στα push-ups. Αν δεν προπονηθείς πολλές ώρες, όπου και να έχεις έφεση, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Και όσο ρόλο παίζει η γυμναστική, αυτό το λέω συνέχεια, άλλον τόσο παίζει και σωστή διατροφή. Α, μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή, αν δεν τρέφεσαι σωστά, δεν πρόκειται να κάνεις ποτέ κάτι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Πόση προπόνηση ρίχνετε στις παιδιά? Εμείς κάνουμε κάθε μέρα.
Κάθε μέρα. Εντάξει, μπορεί και μια μέρα να μην κάνουμε, ας πούμε, την Κυριακή να πάρουμε μέρα από άλλα. Γενικώς, μπορεί, ας πούμε, να κάνουμε μια μέρα πολύ έντονη προπόνηση και κάνουμε την άλλη μέρα αυτό που λέμε ενεργητική ξεκούραση. Χαλαρό πρόγραμμα, μια ώρα έτσι. Στο μεταξύ, τώρα θα το πούμε. Ναι. Είστε και στην πρωτοβάθμια, σωστά. Ναι, δουλεύουμε μαζί, έτσι γνωριστήκαμε. Ναι, ναι. Δουλεύουμε στο ίδιο γραφείο, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, όπου μια μέρα χτυπάει η πόρτα στο γραφείο μου, κάτι έβαζα τα πρωτόκολλα και τα διεκπεραίωνα και μου λέει ο Γιώργος, ξέρεις αυτή την άσκηση που ονομάζεται δίδυμες κάμψεις? Λέω, όχι, και άσε με γιατί κάτι πρέπει να σφραγίσω αυτή τη στιγμή. Όχι, μου λέει, έλα έξω να σου δείξω. Μου δείχνει την άσκηση, λέω, τι θέλεις τώρα να κάνω? Του λέω, εσύ δεν έχεις σώμα δρομέα. Εσένα το σώμα σου είναι γι' αυτό, του λέω. Εσύ είσαι πληροφορικάριος, δεν είσαι? Ναι, είμαι πληροφορικός εγώ. Πώς γίνεται να μην έχεις ως πληροφορικάριος προβλήματα τενοντίτιδας, επικονδυλίτιδας, περιαρθρίτιδας και όλα τα υπόλοιπα? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο άρχισα τη γυμναστική, επειδή κάνω δουλειά γραφείου, για να μην έχω τέτοια προβλήματα. Μπράβο. Αλλά το εξέλιξα λίγο παραπάνω. Άρα εσύ έβαλες το σπόρο, το μικρόβιο που λέμε στον Απόστολο. Αλήθεια είναι, ήταν σύλληψη του Γιώργου, ναι. Είχα αυτό κάνει το πρώτο μου ρεκόρ και μετά λέω, είχα δει αυτή την άσκηση, λέω, πρέπει να βρω έναν, θέλω να κάνω και ένα συνδυαστικό ρεκόρ με δύο άτομα. Είναι πολύ όμορφο, είναι κάτι δύσκολο, δεν το έχει κάνει κανένας εδώ πέρα αυτό. Αλλά στα γυμναστήρια που έψαχνα δεν έβρισκα κανένα που να μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Και τον βρήκα τυχαία στη δουλειά. Είναι πολύ μηδαμινές πιθανότητες. Κάτσε μισό λεπτό τώρα. Δηλαδή εσύ με αυτό δεν ασχολούσαν ποτέ πριν? Όχι, τίποτα. Έκανα ενδυναμώσεις συμπληρωματικά με τις προπονήσεις τρεξίματος. Ήταν καλός αθλητής, αλλά δεν ασχολούταν συγκεκριμένα με αυτά που έκανα εγώ. Ναι, δεν είχα επικεντρωθεί. Μαζί 6 μήνες. Ωραία. Εγώ τώρα γιατί είπα για την πρωτοβάθμια? Ναι. Είπα γιατί ξέρω ότι μέσα από το γραφείο φυσικής αγωγής πηγαίνετε και στα σχολιά. Γιατί αυτό που κάνετε πέρα από όλα τα υπόλοιπα έχει να κάνει και λίγο και με την έμπνευση, σωστά? Και ναι, είναι ναι. Motivation, πώς το λέμε σήμερα, ναι, σε ναι. Πολύ καλά ελληνικά. Έτσι, ναι, δεν να είναι? Δώσουμε ένα κίνητρο στα παιδιά. Ακριβώς αυτό. Έχουμε λοιπόν το δικαίωμα και την πρόσβαση στα δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου και κάνουμε μια παρουσίαση μαζί με τον Γιώργο, την οποία συντονίζει το Γραφείο Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνήθως απευθυνόμαστε σε παιδιά 5ης και 6ης δημοτικού, γιατί είναι πιο μεγάλα, πιο όρημα. Μεγάλες τάξεις. Μπράβο. Μας καλούν οι διευθυντές των σχολείων μέσω του Γραφείου Φυσικής Αγωγής. Έχουμε πάει και σε ένα γυμνάσιο. Έχουμε πάει πλέον, επεκτηνόμαστε και σε γυμνάσια. Απλώνεστε. Ναι. Τους κάνουμε μία παρουσίαση, αλλά τα παιδιά, αν τους μιλάς απλά, θα βαρεθούν. Ναι. Οπότε τους κάνουμε πάντα και μία ζωντανή επίδειξη. Θέλουν και την εικόνα. Θέλουν την εικόνα και μετά τους βάζουμε και να δοκιμάσουν αυτά που κάνουν. Δοκιμάζουν. Σιγά-σιγά, γιατί δεν πρέπει να τραυματιστούν τα παιδιά. Είναι κάπως δύσκολο αυτό. Τους βάζουμε πιο εύκολα πράγματα. Ή ας πούμε, αν έχουμε και ιατρικές μπάλες, απλά να σταθούν στις μπάλες. Τα άνευμα δεν θα τα τις δίδυμες κάμψεις δεν θα τους βάλουμε να τα κάνουν, γιατί είναι κάτι δύσκολο, είναι επικίνδυνο, έτσι. Mm-hmm. Θα κάνουν κάτι πιο απλά που θα τους βάλουν. Γι' αυτό και υπάρχει προδιαγραφή από το βιβλίο Guinness ότι θα πρέπει να είναι 16 και πάνω. Αν επιχειρήσει κανείς αυτή την άσκηση να την υποβάλει, 15 και 300 ημερών κόβεται για λόγους ασφάλειας, ναι, του ίδιου του αθλούμενου. Από εκεί και πέρα όμως, τα παιδιά και δικαίως θέλουν αυτό το πράγμα που θα τους πεις να το αποδείξεις κιόλας μπροστά τους. Διαφορετικά δεν έχει το ίδιο βάρος. Mm. Μόνο αν σε δουν ότι όντως στηρίζεις αυτό που έχεις πει, θα το σκεφτούν να το ακολουθήσουν. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα το ακολουθήσουν. Δεν είναι το ίδιο το να βλέπουν το βίντεο. Βλέπουν το βίντεο, αλλά λέει, ωραία, μπορείς να το κάνεις. Έτσι μας ρωτάνε. Μπορείς να το κάνεις. Θα σας το κάνουμε, παιδιά. Εννοείται. Και αυτό κυρίως που τους μαθαίνετε είναι ότι χωρίς προπόνηση, χωρίς προσπάθεια. Πάντα αυτό λέμε. Χωρίς να το παλέψεις, δεν καταφέρνεις τίποτα. Και σε αυτό το επίπεδο, εκτός από την προσπάθεια, θέλει πολύ μεγάλη θέληση και θέλει να μην τα παρατάς. Γιατί πολλές φορές θα αποτύχεις. Τις πιο πολλές φορές θα αποτύχεις μέχρι να φτάσεις στην επιτυχία. Ίσα-ίσα είναι ωραίο να αποτυγχάνεις, γιατί από την αποτυχία μαθαίνεις, όχι από την επιτυχία. Όταν αποτύχεις, εκεί φαίνεται ο χαρακτήρα σου. Αν έχεις γερό χαρακτήρα, δυνατό χαρακτήρα, θα ξαναπροσπαθήσεις. Αυτοί που τα παρατάνε. Φαίνεται ότι δεν είναι γι' αυτό. Θέλει πάντως και καλή χημεία. Προφανώς είστε πολύ καλή φίλη, ναι, παιδιά. Οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Γιατί αλλιώς δεν θα λειτουργούσε. Έχει δημιουργηθεί μια σχέση. Αυτά τα περίπου 2 χρόνια που κάνουμε αυτή την κοινή προσπάθεια με τον Γιώργο, έχουν γνωριστεί 2 άνθρωποι. Έχουμε αναπτύξει έναν τρόπο. Έχουν γνωριστεί 2 οικογένειες, βέβαια. Έχουμε αναπτύξει έναν τρόπο συνεργασίας και σκέψης που να μπορεί να συνδυάζει και τις ζωές μας. Γιατί υπάρχει ένας βιοπορισμός, μια οικογένεια πίσω μας. Βασικά μπορούμε να συνεργαζόμαστε χωρίς καθόλου προβλήματα και στις προπονήσεις. Καταλαβαίνει ο ένας και τα θέλω του άλλου. Μου λέει ο Αποστόλης, τώρα έχω το μαραθώνιο, δεν μπορώ να προπονηθώ ένα μήνα. Θα κάνει το μαραθώνιο. Ή μετά του λέω, εγώ είμαι λίγο τραυματισμένος, έχω αυτή τη δουλειά, δεν μπορώ τώρα. Ή μετά του λέω, ξέρω εγώ, τώρα θα προπονηθούμε πολύ έντονα, θα κάνουμε πολύ έντονες προπονήσεις. Ή ας πούμε θα σου αυτό κόψω... Αυτό το λέτε στα παιδιά, ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συνεννόηση? Βεβαίως, το πρώτο που τους λέμε. Αυτό. Το έχουν δει με τα ίδια τους τα μάτια. Δηλαδή, έχουν έρθει σε δικές μας προπονήσεις, έχουν έρθει σε καταγραφή ρεκόρ. Το έχουν δει τι χρειάζεται. Δεν έχουν καμία αμφιβολία για το τι χρειάζεται.
Ποιος θα τους δίνει πιο αυστηρός με το προπονητικό πρόγραμμα? Εγώ είμαι. Εσύ ο Γιώργος. Πιο ακριβώς. Ναι. Μου ξεφεύγει. Βέβαια, δικαιολογεί το Αποστόλης. Τρώει κρυφά μπισκότα. Αλλά έπρεπε να το πεις αυτό. Δικαιολογείται. Σε έδωσε τώρα στεγνά, έτσι. Δικαιολογείται γιατί τα καίει που τρέχει πολύ. Αλλά όταν είμαστε έτσι κοντά στην προετοιμασία και κοντά στον αγώνα, δεν πρέπει να τρώει. Εντάξει. Κατά τα άλλα, είναι μια χαρά. Είναι καλό παιδί μου. Προσπαθώ, πιστέψτε με. Είναι καλό παιδί, εντάξει. Καταρχάς. Είναι πρώην δημοσιογράφος. Always δημοσιογράφος. Ναι, οπότε ναι, είναι καλό παιδί. Τελεία. Ασχολείται με τα δελτία τύπου μετά. Είσαι εκτός έδρας. Θα ήθελα να το σεβαστείς γιατί έτσι θα σε εκθέσει εδώ ο κόσμος. Οπότε... Ωραία, μια τελευταία ερώτηση λοιπόν για να κλείσουμε. Και οι δύο δεν είστε από εδώ. Αισθάνεστε όμως πλέον Ηρακλειώτες, αισθάνεστε Κρήτη γη? Μετά από τόσα χρόνια, εμένα μου αρέσει η Κρήτη. Ήμουν από Αθήνα. Εγώ δεν θα ήθελα να πάω να ξαναμείνω στην Αθήνα. Μου αρέσει πολύ ωραία η ζωή μου εδώ. Η γυναίκα μου είναι από εδώ, τα παιδιά μου μένουν εδώ. Πολιτογραφήθηκες τώρα τελείως. Ναι, έχω πολιτογραφηθεί. Στην αρχή πριν έρθω είχα κάποια αμφιβολία αν θα μου αρέσει. Τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. Για μένα είναι το σπίτι των δύο γιών μου, του Νικόλα και του Στέλιου, του Στέλιου και του Νικόλα. Ως εκ τούτου είναι και δικό μου σπίτι. Σπίτι για μένα είναι οι άνθρωποι. Άρα εκεί τελειώνει όλη η συζήτηση. Άρα αν κάνουμε κάτι άλλο δεν θα το κάνουμε. Τέλεια. Άρα, ετοιμαστείτε για νέο ρεκόρ. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο μαραθώνιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς που ήρθατε και για το παράδειγμα που δίνατε. Θα τα ξαναπούμε, είμαστε σίγουροι. Για ξανά ένα χαρούμενο γεγονός.